Σχετικά πρόσφατα το Ιράν ξεκίνησε να εξυγχρονίσει τις ένοπλε δυνάμεις του με σύγχρονο εξοπλισμό που είτε αναπτύσσει εγχώρια είτε προμηθεύεται από διεθνή συμμάχους του όπως τη Ρωσία. Μέχρι ω στο μεγαλύτερο μέρος ο εξοπλισμός των Ιρανών αφορούσε εξεπερασμένα συστήματα της εποχής του ψυχρού πολέμου. Τώρα όμω η Τεχεράνη έχει αποφασίσει να πολλαπλασιάσει την στρατιωτική τη ισχύ και να εξυγχρονίσει όλο το στράτευμά τη. Εύστοχο παράδειγμα αποτελεί η κλάση κορβετών Σαχίντ Σολεϊμανί, ένα φουτουριστικός τύπο πλοίων που ναυπηγήθηκε εγχώρια και τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία το έτο 2022 στο Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Σήμερα λέγεται πω τρία πλοία αυτού του τύπου βρίσκονται σε λειτουργία. Με μία πρώτη ματιά, εύλογα μπορεί κανεί να σκεφτεί πω αυτά τα πολεμικά πλοία ανήκουν στον στόλο κάποια υπερδύναμη όπω τη Ρωσία ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πραγματικότητα, όμω, είναι πω αυτέ οι ιδιαίτερε κορβέτε ανήκουν στο Ιράν και μάλιστα αναπτύχθηκαν, σχεδιάστηκαν και σήμερα κατασκευάζονται σε Ιρανικά ναυπηγεία. Η κλάση αποτελείται από κορβέτε εξοπλισμένε με προηγούμενου πυράβλου και ονομάστηκε προ τιμή του Κασέμ Σολεϊμανί, ενό εξέχοντα Ιρανού στρατιωτικού αξιωματικού που διοικούσε την επίλεκτη δύναμη Κιούντ μέχρι το 2020, όποτε και δολοφονήθηκε από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Χειριστή των κορβετών Σαχίτ Σολεϊμανί αποτελεί το πολεμικό ναυτικό του σώματο φρουρή τη Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν και όχι το ίδιο το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό. Πάμε όμω στο ζουμί τη υπόθεση, δηλαδή στι τεχνικέ προδιαγραφέ και στι δυνατότητε τη ιρανική κλάση κορβετών. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των πλοίων είναι ο ιδιαίτερο σχεδιασμό του κήτου του. Οι κορβέτε φέρουν ουσιαστικά σχεδιασμό κατά μαράν με πολλέ γωνίε για να αυξήσουν τι στέλ δυνατότητέ του. Στον οπλισμό, κάθε κορβέτα είναι εξοπλισμένη με έξι αντιπλοϊκού πυράβλους κρούς συμπεριλαμβανομένων τέσσερων πυράβλων κρούς μεγάλου βεληνεκούς τύπου είτε ΝΟΡ είτε Γκάντιρ Ιρανικής παραγωγή. Η κλάση Σαχίτ Σολεϊμανί αποτελεί την πρώτη ιρανική κλάση πλοίων που είναι εξοπλισμένη με σύστημα κάθετης εκτόξευσης πυράβλων VLS. Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από 6 μεγάλα κελιά για πυράβλου κρού επιφάνεια-επιφάνεια ή για 16 μικρότερου πυράβλου επιφάνεια-αέρο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ευέλικτο σκάφος το οποίο μπορεί να αναπτύσσει ένα ελικόπτερο και έω 3 ταχύπλοα σκάφη και να επιτίθεται εχθρικού στόχου σε μέγιστη απόσταση 2.000 χιλιόμετρων, όταν εξοπλίζονταν με τον Ιρανικό υπερπύραυλο Gunder 474. Αν και η κλάση δεν έχει συμμετάσχει ακόμη σε μάχες, φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.